Σε ένα μουσικό κόσμο άγνωστο για τα περισσότερα παιδιά μπήκαν για λίγο μαθητές από 30 δημοτικά σχολεία των Χανίων και του Ηρακλείου. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Αθηνών τους σύστησαν τα χάλκινα πνευστά παρουσιάζοντας την ιστορία του κάθε οργάνου και το ηχόχρωμά τους. Το τρομπόνι λοιπόν είναι και αυτό όπως είπαμε στην αρχή ένα χάλκινο όργανο το οποίο έχει μια σημαντική όμως διαφορά που θέλω να μου την πείτε. Σημαντική διαφορά από αυτό το όργανο ας πούμε που είναι η τρομπέτα. Ποια είναι η διαφορά του? Για πες μου. Σίγουρα είναι πιο μεγάλο και το βλέπουμε αυτό, εννοείται. Ο σκοπός είναι τα παιδιά, ανεξάρτητα αν στο μέλλον γίνουν μουσικοί ή όχι, είναι να αποκτήσουν αυτή την παιδεία που θα τους είναι χρήσιμη σε όλη τη ζωή. Και θα περνάνε και όμορφα, έτσι, όσα χρόνια ασχολούνται. Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, ένα από τα δεκάδες που φιλοξένησαν την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, οι μαθητές βίωσαν την εμπειρία της μουσικής της Συμφωνικής Ορχήστρας. Και τα παιδιά είναι ενήμερα και για τα όργανα και για την λειτουργία μιας ορχήστρας και κυρίως για τον τρόπο που ακούνε αυτή τη μουσική. Γιατί αυτή η μουσική θέλει ένα, ας το πούμε, ένα ιδιαίτερο τρόπο να την παρακολουθήσει. Πρέπει να κάτσει σε μια καρέκλα. Και απλά να ακούσεις, να μην κάνεις και μια δεύτερη δουλειά. Γιατί συνήθως όταν ακούμε μουσική μπορεί να φτιάχνουμε και καφέ, μπορεί να ακούμε και τηλεόραση, να συζητάμε και από πίσω μας να είναι η μουσική. Αυτού του είδους η μουσική και μια ορχήστρα που παίζει πρέπει να κάτσεις στην καρέκλα σου και να ακούσεις, να ανοίξεις την καρδιά σου, την ψυχή σου και να σε γεμίσει με συναισθήματα και φαντασία. Η συγκεκριμένη που βλέπετε είναι στα 11 κιλά. Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την όψη των οργάνων, το υλικό κατασκευής τους, τον τρόπο που παράγεται ο ήχος τους, αλλά και πώς μαζί με άλλα όργανα μπορούν να δημιουργήσουν συναρπαστικά μουσικά ταξίδια. Τη χαρά που βλέπουμε στα πρόσωπα των παιδιών όταν επικοινωνούμε, και το πόσο διψούν έτσι να μάθουν για αυτά τα όργανα, τα χάλκινα όργανα, που μερικοί από αυτούς το βλέπουν και για πρώτη φορά. Και η επικοινωνία που έχουμε μαζί τους στη διάρκεια της συναυλίας. Δράσεις σαν αυτή που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας πραγματοποιούνται από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ολόκληρη τη χώρα. Έχει να κάνει και με τη δική μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέληση να πηγαίνουμε στα σχολεία και να δείχνουμε τα μουσικά όργανα και τη μουσική γενικότερα στα παιδιά. Να τα φέρνουμε έτσι λοιπόν κοντά, να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τα όργανα σε απόσταση μερικών μέτρων και όχι από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Με την ευκαιρία της παρουσίας της στην Κρήτη, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έδωσε 2 συναυλίες, μία στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά και τη δεύτερη στο Κινηματοθέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο.